Έτοιμαστε, παιδιά, θέσεις όλοι. Θέλει να αγνοηθούμε την ψυχή. Προσκυνάμε το Θεό. Γιατί ήρθες? Ήρθες να παλέψεις το Θεό, α? Το βλέπω. Η μοίρα σου είναι ο ανήφορος. Το ψάλτη τώρα κάνει ένα ηγούμενο, ο οποίος βοηθάει τον Καζαντζάκη, στο όρο Σινά δηλαδή είναι σκηνή αυτή, να βρει το δρόμο για να κατανοήσει τον Ιησού. Δηλαδή κατεβάζει λόγο Θεού. Γιατί συμβαίνει αυτό? Οι μεγάλοι κομικοί έχουν από τον Θεό, τον ακίνητο κινητή του σύμπαντος, όπως θέλει να το πεις, μια ειδική αποστολή. Να κάνουν τους ανθρώπους να γελάνε. Το γέλιο διαχωρίζει τον άνθρωπο αυτό από το ζώο. Δηλαδή να του δώσει μια βαθμίδα, να του ανοίξει τη βαλβίδα της ψυχής, να αισθανθεί μια μορφή αγαλίας. Αυτό είναι μια ειδική εντολή. Και το βάρος αυτό το σηκώνουν άνθρωποι που συχνά λυγίζουν με πάθη. Οι κομικοί ή έχουν πάθη ή είναι στα όρια της κατάθλιψης. Είναι μεγάλο το βάρος να πρέπει να κάνεις τους άλλους να γελάσουν. Είναι αυτή την εντολή. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι έχουν περισσότερο φως από τους υπόλοιπους ηθοποιούς, για να μην πω από τους περισσότερους ανθρώπους. Τους παίρνω λοιπόν για αυτό το φως που έχουν. Όταν κάναμε τη σκηνή με τον... γιατί είναι οι δυο τους. Με τον ψάλτη. Και κάναμε την πρόβα. Έρχεται ο Οδυσσέας Παπασφιλιόπουλος και μου λέει, το βλέμμα που έχει αυτός έπρεπε να έχουν οι αληθινοί δεσποτάδες, Γιάννη. Το βλέμμα αυτού νου, τι είναι αυτό? Ποιος είναι ο εσωτερικός του κόσμος? Έμεινε άφωνος, μου λέει. Και παίζουμε τη σκηνή. Και τελειώνει. Και είμαι στο μόνιτερ. Και είναι δίπλα μου η γυναίκα του. Και δεν το έχω καταλάβει, κλαίω. Και έρχεται λοιπόν ο Στάθης και μου λέει με τη φωνή, τι έγινε? Του λέω, τι να σου πω, Στάθη, τι να σου πω. Και πέτυχε τη γυναίκα του, λέει, Στάθη μου, έκλαιγε. Και έρχεται και με πιάνει και με βάζει εδώ και με λέει, ο Γιάννη μου, σαν να ήμουν μωρό. Πώς ένας καλός άνθρωπος, πώς ένας άνθρωπος θέλει να σου δώσει ένα βάλσαμο, έτσι. Αυτή την ποιότητα έφερε αυτός ο άνθρωπος. Και το πάμε στο μοντάζ. Και φωνάζω τους ανθρώπους που έχω εκεί και μερικά νεαρά παιδιά, 20, 25, τελικά. Και τους βάζω τη σκηνή του ψάλτη. Και μένουν άφωνοι. Δεν τους λέω ποιος είναι. Ανθρώπους δηλαδή που δεν ήταν στο γύρισμα. Τους λέω, έλα, δεν είναι σκηνή. Αυτό συνέβη δε κάτι άλλο ακόμη πιο παράξενο και για μένα. Εμείς εκεί που το κάναμε το γύρισμα, είναι αρχαίος χώρος. Ήταν αρχαίος να... Πού έγινε το γύρισμα? Μέσα στην... όχι στο Σινά, έγινε μέσα στην Κεσαριανή, στο μοναστήρι. Α. Δηλαδή αρχαίο ιερό και μετά χριστιανικό ιερό. Εκεί πειρμαδία ευτυχώς. Εκεί είχα κάνει και γυρίσματα στον Καβάφη. Και έχει μία καμάρα, μια δεύτερη καμάρα και μετά είναι ένα κελί, ας πούμε, ένα πρόχειρο κρεβάτι εκεί. Και είμαι από τη μεριά, έτσι βλέπω τη μία καμάρα. Είμαι μαζί με τον, με αυτή τη μηχανή, τον άνθρωπο που χειρίζει τη μηχανή, και του λέω ακριβώς πώς θέλει να γίνει κίνηση. Δηλαδή θα τον δούμε από τη μία καμάρα, θα πάει λίγο πιο πέρα η μηχανή, θα το δούμε δεύτερη καμάρα και μετά θα πάει να τους κάνει, το κάνει διπλό. Και λέω στο Στάθη, πάμε Στάθη. Και ο Στάθης είναι ένας άνθρωπος στο δικό μου ύψος, ας πούμε. Δηλαδή ένας κανονικού προς το μέτριο, μάλλον. Και βγαίνει ο ψάλτης με τα χέρια κάτω έτσι και είναι τεράστιος. Τεράστιος. Και λέω στον Άρη Σταύρο, τι είναι αυτό που βλέπω? Οι μεγάλοι κομικοί
Είναι τεράστια πρόσωπα. Γι' αυτό έχω αυτό το σεβασμό για αυτούς. Και για τον Μουστάκα, και για τον Λαζόπουλο, το φίλο μου, και για τον το Στάθη. Είδες, δεν σε διέκοψα. Ήθελα σε να ευχαριστώ μιλήσω. Που με άφησες να το πω. Θεωρείς ότι είναι και από τις δυνατές στιγμές, σκηνές της ταινίας? Θα κάνει τεράστια αίσθηση. Θα κάνει τεράστια αίσθηση. Ναι. Μπορώ να το πω με βεβαιότητα, δηλαδή. Mm.